θα διακινδυνεύσουν για να μην υπάρξουν αθώα θύματα. Στις 13 Αυγούστου 1968, στο 30ο χιλιόμετρο του δρόμου από το Σούνιο στην Αθήνα, ο Αλέξανδρος Παναγούλης επιχειρεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα. Ο Παπαδόπουλος διασώζεται και δηλώνει: «Η ζωή μου θα ευρίσκεται εν ασφαλεία, καθώς ον διάστημα ο Θεός, ο οποίος είναι φιλέλλην, την θεωρεί απαραίτητον δια την Ελλάδα». Ο Παναγούλης καταδικάζεται εις θάνατο. Μετά από μια διεθνή κινητοποίηση, η ποινή μετατρέπεται σε ισόβια. Θα υποστεί απίστευτα βασανιστήρια σε όλη τη διάρκεια της κράτησής του και θα ζήσει θαμμένος σε ένα υπόγειο κελί, φορώντας σχεδόν συνεχώς χειροπέδες. Θα γράψει ποίημα. Νοέμβριος του 1967. Πρώτη μεγάλη δίκη του πατριωτικού μετώπου. Ιούλιος 1968. Δίκη της Δημοκρατικής Άμυνας. Νοέμβριος. Δίκη των φοιτητών του Ρήγα Φεραίου. Δίκη του Παναγούλη. Οι δίκες διαδέχονται η μία την άλλη. Χίλιοι περίπου κατηγορούμενοι θα παραστούν σε 55 δίκες. Θα καταδικαστούν σε 10.000 χρόνια φυλάκιση. Οι άλλοι, όσοι δολοφονήθηκαν, δεν εμφανίστηκαν ποτέ στα δικαστήρια. Οι λογοκριτές της Χούντας δημοσιεύουν τον περίφημο κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κώστας Βάρναλης και ο Νίκος Καζαντζάκης κατέχουν μια τιμητική θέση. Ο Μίκης θα γράψει τα καινούργια του τραγούδια στην παρανομία, στη φυλακή και στην εξορία. Όταν ο ήλιος κουραστεί και η ειρηνοπλαγιάσει, τα παλικάρια βγαίνουνε έξω απ' τους κρυψοβόλες. Τα παλικάρια βγαίνουνε έξω απ' τους κρυψοβόλες. Το μέτωπο τους Έλληνες καλύψαν στη μάχη, ελεύθερη απ' τη θάνατος τον άγωρο μας λάβει. Ο Ρίτσος, που είναι μεταξύ των πρώτων συλληφθέντων, γράφει και ζωγραφίζει πάνω σε πέτρες. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Η πολιτιστική ζωή της χώρας μπαίνει κυριολεκτικά στο γύψο. Στο μεταξύ, το φάντασμα των υπερπαραγωγών του Χόλιγουντ θα ζωντανέψει στις φασιστικές γιορτές της Χούντας. Η αρχαιότητα, το Βυζάντιο, η Επανάσταση του 21 και οι αρχαίες πέτρες υμνούν την δόξα της 21ης Απριλίου. Στο Καλλιμάρμαρο, οι κερκίδες γεμίζουν ασφυκτικά
από κρατικούς υπαλλήλους, στρατιώτες και χαφιέδες. Έξω από το στάδιο, πιτσιρικάδες μιμούνται τη φωνή του Παπαδόπουλου με γαυγίσματα. Κυβέρνηση της 21ης Απριλίου είναι ευαίσθητη στην ομορφιά. Για να το αποδείξει, ο αδελφός Πατακός, που τις πρώτες μέρες της δικτατορίας είχε ξεσπαθώσει κατά της μίνι φούστας, σπέβδει μαζί με τις κυρίες των δικτατόρων που μειούνται στην κοσμική ζωή να παρακολουθήσει μια πολύ ιδιαίτερη επίδειξη μόδας που ενώνει τη χάρη και τη λεβεντιά. Και με ένα στέρι για συντροφιά. Τώρα ποιος ξέρει αν θα με σκέπτεσαι. ...1971. Θάνατος του Γιώργου Σεφέρη. Λίγους μήνες πριν, ο τύπος είχε δημοσιεύσει την καταγραφή ενός εφιάλτη του ποιητή. Είδα τότε τον Παρθενώνα, ανατριχιαστικά γυμνό, με τους κίονες να έχουν μεταμορφωθεί σε τεράστια σωληνάρια οδοντόπαστας. Ο εφιάλτης με έκανε να πεταχτώ από το κρεβάτι μου, ουρλιάζοντας στις 5 το πρωί. Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τ' άστρα και συγγενεύουν με το κορμί. Όταν πέφτει σιγή κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων, αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια ως που θα με παρασύρουν. Τι θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Φεβρουάριος του 1973. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, Συνταγματάρχης Γκαντώνας, δηλώνει: τα αιτήματα των φοιτητών ικανοποιήθησαν πλήρως, αφαιρώντας κάθε περιεχόμενο από τον συνδικαλισμό. ...137 στελέχη του φοιτητικού κινήματος στρατεύονται υποχρεωτικά για να δείξουν την αλληλεγγύη τους. Οι συνάδελφοί τους καταλαμβάνουν τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου την 21η Φεβρουαρίου 1973. ...30.000 πολίτες διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας με βασικό σύνθημα «Ελλάς Ελλήνων φυλακισμένων, κάτω ήχουν».
τον Ιούνιο του 1973. Ο Παπαδόπουλος, με ένα νέο στημένο δημοψήφισμα, εκθρονίζει τον Κωνσταντίνο και αυτοανακηρύσσεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναγγέλει γενική αμνηστία και πολλοί αγωνιστές απελευθερώνονται. Διορίζει μια κυβέρνηση που θα οργανώσει πολιτικές εκλογές και αρκετές πολιτικές προσωπικότητες δέχονται να συνεργαστούν. Στις 14 Νοεμβρίου, ωστόσο, οι φοιτητές καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο. Λειτουργούν ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγεται καθαρά σε όλη την Αθήνα. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνική λαέ, ο αγώνας γύρω από τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία σήμερα συνήθατε τις άμεσες μαζικές διεκδικήσεις στο οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά σου προβλήματα με απεργιακούς αγώνες, με μαζικές κινητοποιήσεις και φιλελευθερία, με προοπτική τη γενική απεργία για την ανατροπή της δικτατορίας. Επί τρεις μέρες, φοιτητές, μαθητές και άλλοι πολίτες δίνουν την μάχη της ελευθερίας. Τα συνθήματά τους, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εσά, εσές, βασανιστές, έξω οι Αμερικάνοι. Το βράδυ της τρίτης μέρας, επίλεκτες δυνάμεις καταδρομέων και άρματα μάχης περικυκλώνουν το Πολυτεχνείο και παίρνουν θέσεις στα νευραλγικά σημεία της πόλης. Αδέλφια, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας. Να έχει πει ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουν στην ευκαιρία. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάτσιου την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάρε πέρα τη γη. Από τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σ' αυλότα ρυθμωμένη σε ελευθερία ελευθερία. Γύρω στις 2 το πρωί, το άρμα παραβιάζει την κεντρική πύλη. Ο στρατός και η αστυνομία διώχνουν βίαια τους φοιτητές και κάνουν συλλήψεις. Οι νεκροί είναι δεκάδες. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου σήμαινε την αποτυχία της ελεγχόμενης φιλελευθερωποίησης. Ο Παπαδόπουλος ανατρέπεται. Ο νέος ισχυρός ανήρ είναι ο ταξίαρχος Ιωαννίδης, διοικητής της ΕΣΑ, που δίφθινε μια δύναμη 500 περίπου βασανιστών. Τα βασανιστήρια επεκτείνονται, η Γιάρος ξανανοίγει, γίνονται νέες δολοφονίες. Η συμμορία του Ιωαννίδη έμεινε στην εξουσία περίπου 8 μήνες. Ο βασικός σκοπός του και ο πιθανότερος λόγος για τον οποίο του ανέθεσαν την εξουσία ήταν η εξαγωγή του πραξικοπήματος στην Κύπρο και η ανατροπή της δημοκρατικής και ουδετερόφιλης κυβέρνησής της. Στις 2 Ιουλίου του 1974, μετά από μια μακρά σειρά από προβοκάτσιες, συνωμοσίες, δυναμητιστικές ενέργειες,